στην περιοχή του Βίρωνα όπου βρισκόμαστε, πριν περίπου 90 χρόνια, ήρθαν και κατοίκησαν από τις περιοχές της Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή, κάτοικοι από πολλά μέρη, από τη Σμύρνη, από τα Βουρλά, από το Κουκλουτζάκι, αλλού από την Ατάλεια, και αποτέλεσαν τον πρώτο προσφυγικό πυρήνα της περιοχής, που αργότερα, λίγα χρόνια μετά, μετονομάστηκε ως Βίρωνας, με ευκαιρία τα 100 χρόνια από την κοίμηση του Λόρδου Βίρωνα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτοί λοιπόν οι κάτοικοι, μαζί με τους πόνους τους, μαζί με τους καημούς τους, μαζί με τα άγχη, τις αγωνίες τους, έφεραν και πολλή δημιουργικότητα μαζί τους. Εργατικότητα, όρεξη για δουλειά, πολύ μεράκι, και έφεραν μαζί τους βέβαια, και κάτι το οποίο είναι αλληλένδετο με όλα αυτά που ανέφερα, έφεραν μαζί τους τη μουσική τους παράδοση. Έφεραν δηλαδή τόσο τα παραδοσιακά τους τραγούδια, όσο και την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική που έψαλαν στις εκκλησίες, όπου εκκλησιάζονταν στις περιοχές αυτές που αναφέραμε. Κατόπιν βέβαια προσαρτήθηκαν και άλλοι από εσωτερική μετανάστευση, κυρίως από την περιοχή της Ευρυτανίας που έχουμε πάρα πολλούς εδώ στο Βίρωνα, και βεβαίως και αρκετοί Πόντιοι και Κωνσταντινοπόλιτες, κυρίως μετά τη δεκαετία του 60. Εδώ λοιπόν στην ενορία του Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας, όπως λέγεται, Βίρωνα που βρισκόμαστε, πριν περίπου 10 χρόνια, όταν ανέλαβα τη διακονία του δεξιού αναλογίου, βρήκα όλο αυτό το πλούσιο μοσαϊκό των κατοίκων. Παράλληλα, παρατήρησα και την αναγκαιότητα, αυτή η παράδοση η οποία υπήρχε και υπάρχει μέχρι τις μέρες μας, διότι οι πρόσφυγες αυτοί και οι κάτοικοι που ήρθαν, είτε λίγο είτε πολύ, μεταλαμπάντευσαν στα παιδιά τους αυτή την ωραία κληρονομιά. Παρατήρησα λοιπόν την ανάγκη ότι αυτό έπρεπε να οργανωθεί, έπρεπε να δημιουργηθεί και ένας φορέας ο οποίος θα μπορέσει να το υποστηρίξει, και βεβαίως να δώσουμε και στους νεότερους το στίγμα ότι αυτή η μουσική δεν είναι μια μουσική μουσιακή, δεν είναι μια μουσική η οποία την αντιμετωπίζουμε μόνο ως τέτοια, αλλά είναι μια ζώσα παράδοση η οποία μπορεί να εκφράσει ακόμα και σήμερα τους καημούς, μπορεί να εκφράσει διάφορα συναισθήματα, μπορεί να εκφράσει τον έρωτα, μπορεί να εκφράσει όλες τις εκφάνσεις, αν θέλετε, της καθημερινότητας, και πράγματι αυτό αποδεικνύεται. Έτσι λοιπόν, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου γέροντά μας του Αγίου Κεσαριανής, του κυρίου Δανιήλ, αλλά και με την αμέριστη υποστήριξη από τον Ιερό Ναό, δημιουργήσαμε εδώ τη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής.
Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε εδώ τη σχολή βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, η οποία κύριο μέλημά της είναι να διατηρήσει, όπως προείπα, αυτή την παράδοση, την όμορφη παράδοση από τους πρόσφυγες, αλλά και όχι μόνο, που βρίσκονται εδώ στο Βίρονα, και παράλληλα να αιμοδοτήσει, να μεταδώσει, αν θέλετε, να μεταλαμπαδεύσει στους νέους ανθρώπους που έχουν όρεξη για να συνεχίσουν αυτή την παράδοση και στον 21ο αιώνα. Έτσι λοιπόν, αρχικά δημιουργήθηκε η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, προσπαθώντας να δώσω κι εγώ αυτά που οι δάσκαλοί μου έμαθαν σε νέους ανθρώπους, αλλά και όχι μόνο, που έχουν όρεξη και αγάπη και θέλουν τις Κυριακές και όποιες άλλες εορτές να βρίσκονται μαζί μας στο αναλόγιο και να πλαισιώνουν τους χορούς. Και στη συνέχεια είχαμε την καλή τύχη, αγαθή συγκυρία, να έρθουν στην παρέα μας και πολύ καταξιωμένη μουσική από τον χώρο της παράδοσης, οι οποίοι προσφέρθηκαν να διδάξουν εδώ στη σχολή σχεδόν όλο το φάσμα των παραδοσιακών οργάνων. Έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε άξιους συνεργάτες όπως τον Γιώργο τον Βασιλάκη, ο οποίος διδάσκει βιολί, τον Κώστα τον Δήμου, ο οποίος διδάσκει κλαρίνο, τον Κωστή τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος διδάσκει λαούτο, τον Αχιλέα τον Τίγκα, ο οποίος διδάσκει ανατολική εξωτερική μουσική και νέοι, και βεβαίως τον Νεκτάριο τον Πάλμο, ο οποίος διδάσκει όλα τα παραδοσιακά κρουστά. Βεβαίως μαζί με αυτά διδάσκεται και το παραδοσιακό μας κανονάκι, ούτι. Μπορώ να πω σχεδόν μέσα σε 4 χρόνια έχουμε καλύψει όλο το φάσμα, γιατί υπήρχε και αρκετή ζήτηση από τους κατοίκους εδώ. Από εκεί και ύστερα δημιουργήθηκε κάτι το οποίο ούτε εγώ το περίμενα. Ήταν μια πραγματική αναγκαιότητα, μια χοροδία δηλαδή παραδοσιακής μουσικής, η οποία θα κάλυπτε έναν κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει να διαβάζει επαγγελματικά παρτιτούρα ή κάτι τέτοιο, αλλά ο οποίος έχει την ανάγκη να εκφραστεί μέσω από αυτό. Και βεβαίως η χοροδία είναι και κάτι παραπάνω. Είναι, αφήνω το εγώ στην άκρη και περνάω στο εμείς. Εν τούτης, άνθρωποι οι οποίοι είναι όλοι ερασιτέχνες ή ας πούμε πρακτικοί, κατάφεραν και αποτέλεσαν αυτόν τον πυρήνα της χοροδίας, η οποία χρόνο με το χρόνο συνεχώς αυξάνεται και αυξανόταν και αυξάνεται. Σήμερα μετράει περίπου στα 60 μέλη, μεικτή χοροδία, αντρών και γυναικών, και εκεί προσπαθούμε να αποδώσουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί βεβαίως η παράδοση έχει όλο το φάσμα, έχει τα σολιστικά της κομμάτια, τα αργά, έχει τα πιο σύντομα και τα ενδιάμεσα βεβαίως, τα οποία είναι ένα στοίχημα το αν θα καταφέρεις να τα δώσεις σε μια χοροδία και να τα αποδώσει ώστε να βγάλει εκείνο το χρώμα το οποίο πρέπει. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι το τραγούδι από τη Σμύρνη είναι πράγματι από εκεί. Το τραγούδι από τη Ρούμελη, από τη Μακεδονία είναι πράγματι από εκεί. Προσπαθούμε και έχουμε και καλούς συνεργάτες, όπως είπα, πάνω σε αυτό. Βεβαίως δεν ερχόμαστε για να κομίσουμε, όπως λέγεται, γλάφκα της Αθήνας. Αυτό τον δρόμο τον έχουν πατήσει άλλοι πριν από εμάς. Αναφερθούμε στο μεγάλο δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής, τον Σίμωνα Καρά, στη Δόμνα Σαμίου και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί άφησαν το στίγμα τους και εμείς βρήκαμε, είτε λίγο είτε πολύ, ένα έτοιμο υλικό. Μένει να το προσαρμόσουμε, γιατί σήμερα υπάρχουν τα πάντα και είμαστε τυχεροί που έχουν βγει όλες οι πηγές προς τα έξω. Το θέμα είναι αυτό, είναι η προσαρμογή του, πώς θα καταφέρεις δηλαδή από όλο αυτό το πλούτο να σταχυολογήσεις εκείνα που μπορείς να πεις και να τα δώσεις με ένα δικό σου στίγμα. Στη χοροδία μας υπάρχουν άτομα όλων των ηλικιών. Μπορούμε να βρούμε από παιδιά 14-15 ετών έφηβους μέχρι και μεγάλους 60 και άνω ανθρώπους, οι οποίοι όλοι αυτοί τους ενώνει ένα πράγμα, η αγάπη για τη διατήρηση της παράδοσης. Και αυτό φαίνεται διότι όλες μας οι πρόβες είναι ένα γλέντι, θα έλεγα. Είναι μια ευκαιρία να ειδωθούμε, να επικοινωνήσουμε μέσα από αυτό το ιερό για μας πράγμα που δεν είναι άλλο από την μουσική μας παράδοση και μουσική μας κληρονομιά. Στην ενορία βεβαίως του Αγίου Δημητρίου εδώ στο Βίρονα γίνονται πάρα πολλά πράγματα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων, τη φιλανθρωπία, κοινωνικό έργο, συσίτια. Μέσα σε αυτά εντάσσουμε και εμείς την Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής.
Όλα αυτά όμως τα ενώνει κάτι το οποίο είναι βαθύτερο. Και εμείς αυτό έχουμε ως γνώμονα πάντα. Είναι αυτό που είπε στο Ευαγγέλιο ο Κύριος, ότι όπου βρίσκεται ένας ή δύο συνηγμένοι εις το εμώ όνομα, εκεί είμαι και εγώ. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Έχουμε στόχο μας να παράξουμε και κάτι το οποίο θα είναι σοβαρό και θα είναι αποτελεσματικό, αλλά βεβαίως κυρίαρχα όσα γίνονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας έχουν αυτό, να γίνονται όλα προς δόξαν Θεού, και προσπαθούμε έτσι όσο μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, να το πετύχουμε.